Θα πάω πρώτα εκεί. Μπορεί να δείξει το παπουτσάκι τη Ανούλα. Το παπουτσάκι δηλαδή. Οι γυναίκε είναι για δέσιμο. Οι γυναίκε είναι για δέσιμο. Τι είναι το παπουτσάκι. Δεν υπάρχει το παπουτσάκι γι' αυτό. Ντέμι μου, ποια είσαι, μωρό μου. Από πού βγήκε, από πού έπεσε με αλεξίπτωτο. Πώ ήρθε στη ζωή μα. Κάπω έτσι. Κάπω έτσι. Είμαι Ντέμι, είμαι η Δήμητρα Παπαδέα. Να πω μπράβο. Το... Δήμητρα Παπαδέα. Γιατί όλο χαρά το ακούω. Ξένο, ακούμε. Το Δήμητρα είναι υπέροχο όνομα καταρχήν. Είναι, ναι. Και αν το έλεγε στα αμερικάνικα, Δήμητρα, Δήμητρα, Δήμητρα. Εκεί είναι που έκανε... του ακούγεται πιο ωραίο. Ναι, αυτό λέω, ακούγεται πολύ πιο ωραίο. Ναι. Εδώ πέρα το κάνουμε ξένο, ξέρω εγώ. Δεν μου λε, αλήθεια, πώς, αυτό πώ ήρθε, δηλαδή τραγούδα και σχολείο, εσύ πα πανεπιστήμιο, δεν κάνω ναι. λάθο. Θε να γίνει δικηγόρο. Ναι. Θε να γίνει δικηγόρο. Πλέον όχι. Α, πλέον όχι, για να δω τι ωραία ματάκια που έχει. Ευχαριστώ. Δεν θε να γίνει. Νομίζω μπορώ να γίνω. Δηλαδή το είναι όνειρο ζωή και αυτό. Και είναι. Το έχω μέσα μου και αυτό λίγο το ψέμα. Και έχει το μπλα μπλα και το ναι. ψέμα και το παραμύθι αυτό. Αυτό. Το έχει μάθει ο πατέρα σου. Ο παπά μου είναι δικηγόρο. Γι' αυτό λέω. Το έχει μάθει ο παπά σου αυτό. Το ξέρω. Είναι ο αρχιψεύτη. Η αδερφή σου τι δουλειά κάνει. Δικηγόρο. Όλοι ψεύτη στην οικογένεια εκτό από τη μάνα σου. Η μαμά μου είναι η καημένη τη υπόθεση. Ναι. Που έμπλεξε. Είχε πάει πριν σχολείο, ξέρω εγώ, έκανε φωνητική, έκανε κάποιο όργανο. Είμαι τι έκανε. Από πιτσιρίκα μέσα στα οδεία. Δηλαδή έκανα πιάνο από πολύ πολύ μικρή πριν αρχίσει ναι. το σχολείο, στο σπίτι. Ήμουνα σε χοροδίες, ασχολιόμουν πάρα πολύ, πολλές ώρες. Και μετέπειτα σταμάτησα το πιάνο κάποια στιγμή γιατί δεν προλάβαινα με τόσο διάβασμα. Ναι. Και το συνέχισα και τώρα δεν προλαβαίνω με τόσες δουλειές. Και τώρα κάνω φωνητική. Στην νομική πα και μια στάλα ή. Πήγαινα ανελπώς. Δηλαδή, όταν είχα λίγο παραπάνω χρόνο, όποτε είχα μέρα ελεύθερη, δεν καθόμουν να κοιμηθώ. Πήγαινα στην νομική γιατί περνάω και όμορφα εκεί. Πλέον. Δηλαδή, πώς περνάω όμορφα. Αφού την ώρα δεν κάνετε μάθημα, ρε. Γι' αυτό περνάω όμορφα. Περνά... Καταλάβατε. Τώρα λιγότερο. Τώρα απλώς διαβάζω σε εξεταστικές. Από αυτές που βλέπεις τηλεόραση, τις μεγάλες τραγουδίες, τις ξένες, ποια σ' αρέσει, ας πούμε. Τις ξένες. Εγώ σε αντιμετωπίζω σαν μωρό, όπως βλέπεις τώρα, σαν μπαμπάς, έτσι. Μωρό εσύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο, γιατί είναι φρέσκες, δεν είναι μεγάλες παλιές. Η Jessie J και η Lana Del Rey. Πάρα πολύ μ' αρέσει και η Lana Del Rey. Έχει κάτι φοβερό. Από τις παλιές άκουγα πολύ Beyoncé, που είναι πιο R&B. Από τις παλιές. Κάτι τρέπεσαι, ούτε 30 δεν είναι αυτή. Ναι, παλιές για μένα. Η Whitney άκουγες καμιά φορά μικρή. Εννοείται. Άκουγα όλες τις τραγουδίστριες που είχαν τραγούδια στα οποία έδειχναν τη φωνή τους και καθόμουν και τα μελετούσα. Και... Σ' αρέσουν πιο πολύ τα R&B και τα hip hop ήδη, έτσι. Και soul. Soul, μην υπάρχει soul. Mm. Και ποιος σε ανακάλυψε και πώς σε βρήκανε. Είναι ένα το όνομα για μένα και λέγεται Panic Records και είναι η δισκογραφική μου. Ναι. Που με ανακάλυψαν, σωστό και αυτό. Είναι λαγωνικά οι άνθρωποι. Έβγαινε στον δρόμο και τραγούδια και σε μια κιθάρα, όχι. Δεν το έκανα αυτό, δεν έφτασε. Εντάξει, κανένα φράγκο. Υπήρχε ένα βίντεο στο YouTube όπου έχω ένα παιδικό φίλο, τον Ότζι, και είχαμε κάνει ένα τραγούδι. Αυτό είναι ράπερ. Και κάναμε και ένα βίντεο κλιπ ερασιτεχνικό, παύλο επαγγελματικό. Ναι. Οπότε ένα καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι που η Panic Records ήταν στα πρώτα στάδια τη, τότε δηλαδή ξεκίνησε, ένα χρόνο πριν. Έψαχνε και με βρήκε. Έψαχνε μουρίτσε, βρήκε μια μουρίτσα. Κατάλαβε. Έκανε και ένα σκάνδαλο χωρίς να το θες. Σκάνδαλο έγινε με το τραγούδι. Που βγήκε μπροστά εκεί πέρα η Δούκισσα, μόνο με δύο cupcakes εδώ πέρα και έπαιζε το τραγούδι σου από πίσω, το μια ζωγραφιά, έτσι. Γιατί δεν βγήκε εσύ με τα δύο cupcakes και βγήκε η Δούκισσα. Δεν θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσε. Καλά, είσαι μικρή ακόμα, περίμενα. Όχι. Για πες μου, για πόσα βέβαια πας βίντεο κλιπ χρονιά, βίντεο κλιπ hip hop. Το Mad Radio Track of the Year, γυναίκα καλλιτέχνη. Αυτό λίγο βαρύ, Αχ, είναι. Δηλαδή και εγώ αυτό δεν το περίμενα. Το τραγούδι το περίμενα hip hop επειδή πήγε πολύ καλά. Το γυναίκα και το πρωτοφανιζόμενο ακούγεται τόσο ωραίο. Ακούγεται τόσο ωραίο. Ποιο θεωρείς θα πάρεις, το ντουέτο ή το πρωτοφανιζόμενο τραγουδίστρια. Το πρωτοφανιζόμενο είναι σίγουρα δύσκολο γιατί έχω και ανταγωνισμό. Γιατί είναι εύκολο, την καλύτερη γυναίκα, ρε. Όχι. Μόνο που είσαι υποψήφια, αυτά αυτό. Είναι. Αυτό. Και ανάμεσα σε τόσα ονόματα. Αλλά από τα έξι, σίγουρα, σιγουράκι σε κόβω για 2-3 τώρα, Μακάρι, μακάρι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που τραγουδάς με το Σάκη, ήσουν από τη Ρουβίτσα ή όχι. Αλήθεια θα μου πεις, όχι, γιατί τραγουδάς μαζί. Όχι, ναι. Δεν ήμουν ποτέ Ρουβίτσα, με την έννοια της Ρουβίτσας που ξέρω ότι είναι αυτή που ουρλιάζει, Σάκη κλπ. Ναι. Δεν ήμουν. Όχι, και... Σάκη! Και δεν είχα και την τύχη. Και έτυχε δηλαδή, επειδή εγώ δεν έβγαινα και τόσο πολύ μικρότερη. Δεν σ' άφηνε ο δικηγόρος. Ναι, να μου αφήσει. Έτσι θα κάνω κι εγώ. Και καλά έκανα. Έτσι θα κάνω κι εγώ στις κόρες μου. Καλά μέσα. Θα κάνετε. Και δεν είχα την τύχη να τον δω να τραγουδάει σε κάποια συναυλία ή σε κάποιο κέντρο.
Τον είδα πρώτη φορά όταν βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, όπου με ανέβασε και στη σκηνή, μετά από κάποια δική μου εμφάνιση σε ένα κλαμπ, και μετά στις πρόβες. Μάλιστα. Έγινε ρουβίτσα τώρα. Χαίρετες. Και αυτό και αμήν. Δηλαδή, μου έρχεται μια λέξη, αλλά και είσαι μικρό, δεν κάνεις την πω. Είσαι τυχερή τέλος πάντων. Είμαι τυχερή, σίγουρα. Οι άλλοι βρήκαν στο YouTube το ένα, yeah. Οι άλλοι και μόλις κάνανε εταιρεία, οι άλλοι σε ένα κλαμπάκι έπαιζες δίπλα. Βέβαια δεν χωρίσιμο. Γίνεται τίποτα χωρίς. Και η τύχη δεν έρχεται μόνη της, άμα κάθεσαι στον καναπέ. Ελέσαμε, είχαν δει εμένα να με παίρναν. Όχι, άμα είχαν δει εμένα να τραγουδάω στο YouTube, μάλλον μπορεί να με παίρναν και κωμωδία. Αλλά όχι για να τραγουδάω. Μπράβο, αλλά είναι η χρονιά. Πρέπει να αισθάνεσαι. Από πέρσι το καλοκαίρι να αισθάνεσαι περίεργα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Αυτό το συζητούσα και πριν, ότι νιώθω ότι έχω μεγαλώσει κάποια χρόνια μέσα σε μερικούς μήνες. Πρώτη φορά για να ανέβεις έτσι σε πίστα που είχε αρκετό κόσμο, δηλαδή που είχε 200, ξέρω εγώ. Πότε σου είχε? Πρέπει να ήταν ένα live που κάναμε πέρσι τον Αύγουστο, στο οποίο ήμασταν, ουσιαστικά ήταν... Σε κλαμπ. Όχι, ήταν πάρτι πριβέ, ας το πω. Ναι. Και ήταν της εταιρείας, αλλά είχε πολύ κόσμο. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή και τραγούσα τη ζωγραφιά με τον Μηδενιστή. Έβαλες πάνω, πέρσι πήγες έτσι. Έπρεπε να βάλω, δηλαδή είχα πολύ άγχος. Και τώρα που βγήκες εκεί με το Σάκη και το Γίγαντα Αντίπα. Αυτό. Εκεί είχα πάλι πολύ άγχος, ενώ το είχα ξεπεράσει σε όλα τα live μου. Έβγαινα και ήμουν άνετη. Ξαφνικά στην πρεμιέρα αγχώθηκα πάλι. Η μαμά σου είναι καθόλου ρουβίτσα? Έχει γίνει και η μαμά μου τώρα. Έγινε και η μαμά σου. Έρχονται κάθε βράδυ εκεί στο μαγαζί που τραγουδάτε? Δεν έρχονται, όχι. Μια φορά δεν ήρθανε? Ήρθαν. Η αδερφή σου είναι παντρεμένη ή ελεύθερη? Όχι, ελεύθερη. Άρα έρχεται αυτή. Αυτή η αδερφή μου έρχεται. Ναι. Αυτή βρίσκεται. Και δεν μου λες, και τι δικηγόρο είναι αυτή που σου γράψει στίχους για καινούργια και τραγούδι? Η αδερφή μου είναι περισσότερο, έχει περισσότερο καλλιτεχνική φλέβα παρά του δικηγόρου. Γιατί δεν την κάνει για αυτή με μικρά πηδηματάκια, κάτι να βρει? Μουσική ξέρει? Ξέρει από όλα, τραγουδάει και όλα, γράφει στίχους, ζωγραφίζει απίστευτα. Ναι. Αλλά πλέον έχει πει θα το κάνει για χόμπι, γιατί τη αρέσει η δικηγορία. Τη αρέσει η δικηγορία. Το ψέμα, όπως είπες, το ψέμα. Έχεις κάνει μια δήλωση που λες ότι ο τύπος του άντρα που σε εγωιτεύει είναι σοβαρός, αλλά με αίσθηση του χιούμορ, ευχάριστος, κοινωνικός. Ναι, μην είναι τσιγκούνης, εννοείς, φαντάζομαι, ψυχο. Αλλά όχι και σπάταλος. Αλλά όχι και σπάταλος, έτσι. Δηλαδή, πόσο κομιλφό θα έπρεπε να τον παρουσιάσεις? Δηλαδή. Είναι έτσι το περίεργο... λες, είναι σαν να είναι νέο. Όχι. Όχι. Θέλω να είναι κοινωνικός και έτσι στην παρέα και όλα αυτά. Αρκεί να μην μιλάει και όλη την ώρα και να φύγει. Αυτό, μην είναι και. Αν και το και ο Ηλίος Καραγκιοζάκος μου αρέσει να είναι. Α, σε αρέσει ο Καραγκιοζάκος. Συμφωνώ, πράγμα να είναι και ο Καραγκιοζάκος. Μ' αρέσει. Μπράβο. Παρέλειψες όμως να πεις ότι έχεις μια ιδιαίτερη προτίμηση. Σε αρέσει να μαγειρεύει ωραία. Γιατί δεν το είπες? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μέσα στις προτιμήσεις μου. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα φίλο που να μαγειρεύει ωραία. Φίλο ή φίλο? Φίλο. Α, φίλο. Γιατί έχεις ένα φίλο καλό, τον Άκη, ο οποίος μαγειρεύει πάρα πολύ καλά. Του Πετρετζικές, δεν είναι? Ακριβώς. Είστε φίλοι? Ο καλύτερος. Είστε φίλοι? Είμαστε φίλοι, ναι. Όχι τίποτα άλλο. Είμαστε εν τω μεταξύ εδώ και ένα χρόνο. Όχι τίποτα δηλαδή. Άλλο φίλοι. Μόνο φίλοι. Δεν τα έχετε, παιδί μου. Όχι, δεν τα έχω. Σίγουρα. Ναι. Είναι περίεργο. Ταιριάζεται. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει το φιλικό. Γενικά έχει τύχει και στο παρελθόν. Όταν ήρθε εδώ, ο Άκης έγινε κόλαση από τις κοπελιές από κάτω, ξέρεις? Είμαι σίγουρη. Ορκίζομαι. Δηλαδή, όταν έγινε κόλαση και ρωτάκαμε ποιοι είναι ωραίοι εδώ διάφορος, δεν θυμάμαι. Και το Άκη του ρίχνω στο κεφάλι. Είναι και πολύ γλυκό παιδί. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο παιδί. Μοιάζουν και τα μάτια σας, νομίζω λίγο. Θα βγάλετε ωραία παιδιά. Θα μπορούσα να είμαστε αδέρφια. Ή αν υπήρχε πείνα. Μπορούσατε να ανοίξετε ένα μαγαζί, αν υπάρξει κι άλλη πείνα παραπάνω και ούτε και η δικηγορία δεν πηγαίνει. Αν και οι δικηγόροι αυτή την εποχή που πάνε να μας κλείσουν όλους μέσα γενικώς στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι οι μόνοι που έχουν δουλειά, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα μπορούσατε να ανοίξετε ένα εστιατόριο, να μαγειρεύει και να σερβίρει και εσύ να τραγουδάς και να χτυπάς ταμείο. Έχει να χτυπάς ταμείο. Μόνο τραγουδάς, κάτσε. Αυτό είπαμε, αυτός να μαγειρεύει και να σερβίρει. Δηλαδή. Α, θα σερβίρει κιόλας. Εντάξει, άντε να χτυπάω κιόλας. Ναι. Θα το προτείνω. Κανένα ζόρι τράβηξε σε αυτόν τον καιρό που βγήκε στην πίστα? Γιατί καμιά φορά είναι δύσκολα, είναι έτσι, είναι αλλιώ, την πέφτουν, την κάνουν αυτό. Είχε τέτοιο πράγμα, δεν σε βλέπω για να είχε. Δεν έχω, όχι. Δεν είσαι τυπάκι που θα έχει πρόβλημα. Ναι. Με φοβούνται μάλλον λίγο, δεν ξέρω, το βγάζω. Δεν είσαι. Όχι, βγάζει άλλο πράγμα. Γλύκα βγάζει, αλλά βγάζει μια καθαρότητα που δεν νομίζω να δίνει και πολλέ. Πολλά περιθώρια. Όχι, μέχρι τώρα ήμουν τυχερή και σε αυτό. Δεν είχα αρνητικά περιστατικά. Και όλα αυτά που ακούγονται για το χώρο της μουσικής βιομηχανίας, τα άκουγα και έλεγα Παναγία μου, πού πάω? Είμαι σιγουρότατος. Ο Σάκης είναι πολύ γλυκούλης. Είναι. Είναι φανταστικός και πέρα από τον άνθρωπο που είναι πολύ καλός και με έχει συμβουλεύσει και εμένα και με έχει βοηθήσει, είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του και αυτά που έχω πάρει σε 4 εβδομάδες πως είμαστε εκεί είναι μεγάλο μάθημα και μεγάλο σχολείο.
Έχεις πει και κάτι άλλο, οι άντρες λέει είναι λίγο πιο άνετοι να φλερτάρουν γιατί το έχουν κόψει, δεν φταίνε μόνο αυτοί αλλά και εμείς, αλλά να το κάνουν με ωραίο τρόπο, να αφήσουν το Facebook. Εσύ μιλάς για Facebook. Γιατί. Δεν τρέπεσαι στο Facebook. Είσαι ή δεν είσαι. Είμαι. Πόσο καιρό είσαι. Κάθε πότε γράφεις και πριν γίνεις γνωστή. Το προσωπικό μου είναι παραμελημένο πολύ. Ναι, αλλά το έχω χρόνια. Τώρα, γιατί τώρα ξαφνικά. Πριν... Όχι, και πριν. Ανέβαζα τραγούδια, δηλαδή ήμουν στεναχωρημένη, θα ανέβαζα ένα τραγούδι να το καταλάβει αυτός που πρέπει. Έκανα αυτά. Δεν έγραφα όμως είμαι εδώ και κάνω αυτό. Δεν έχει φλετάρει μέσω Facebook, ας πούμε. Όχι. Είσαι ωραία κορίτσι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και έχεις και εσύ αυτή την καλή άβρα. Και πιστεύω ότι ίσως αυτή είναι που σε βοήθησε στην κολοφαρδία όπως σου λέγαμε πριν. Που το είπαμε τελικά τη λέξη. Που δεν είπαμε τη λέξη. Είναι όλα. Είναι και αυτό σίγουρα. Μέσα ένα χρόνο κόλπο. Μέσα 10 μήνες είναι όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, σου εύχομαι στα μάτια να τους τσακίσεις. Να τα πάρεις όλα. Να φύγεις με όλα τα βραβεία πάνω στα χέρια. Θέλω βοήθεια να τα σηκώσω άμα τα πάρω, Παναγία. Θέλεις βοήθεια. Θα βρεις βοήθεια. Θα έχεις πάρα πολλά αγοράκια θα θελήσουν να σε βοηθήσουν. Καλοθελητές. Καλοθελητές θα υπάρχουν από τους πολλούς φίλους που έχεις. Δεν έχεις. Έχω. Λοιπόν. Και έχω και πολλούς άντρες φίλους. Ναι. Γιατί μπορεί να φαίνεται περίεργο στον κόσμο αυτό που λέω ότι ναι, είναι φίλος. Αλλά πάντα είχα άντρες φίλους και κυκλοφορούσα και δεν με ένοιαζε να σκεφτώ ότι είμαι και τρυφερός άνθρωπος. Εντάξει, στη σημερινή εποχή και να θεωρήσουν για ένα κορίτσι ότι τα έχει με κάποιον δεν είναι και τραγωδία. Δεν είναι... Όχι, μα φυσικά μα τα έχω, δεν τρέπομαι να το πω. Όλα η μαμά τα ξέρει ο μπαμπάς, όλα. Και οι δύο. Και οι δύο. Εσύ τα λες και στον μπαμπά ή πάει η μαμά και τα λέει στον μπαμπά. Το γιατί δεύτερο θα μαθαίνω, συμβαίνει σπίτι, σίγουρα πάντως. Σπίτι μου έτσι θα μαθαίνω, μέσω σπόντα. Και όχι όλα. Ναι. Σε είχαν ελεύθερο παιδάκι. Με όρια. Όρια. Τα οποία τώρα τα εκτιμώ πάρα πολύ. Καλά είναι τα όρια. Μπράβο. Μπράβο, τους χαίρομαι. Ναι. Όχι, έτσι, όχι, το πιστεύω. Έτσι πρέπει. Σιγά σιγά και μετά το εκτιμάς κιόλας καλύτερα την ελευθερία. Ναι, εγώ ξέρω, σε κοιτάω ως μπαμπάς με την έννοια ότι έχω μια κόρη που είναι, ξέρω, 4-5 χρόνια μικρότερη. Οπότε κατάλαβες. Μας περιμένει δηλαδή αυτό με τα όρια. Το ξαφνικό είναι τώρα, ας πούμε, στα 20 που ξαφνικά φεύγω τόσες φορές την εβδομάδα, ταξίδια. Μένεις μαζί τους. Ναι. Και πιστεύει θα μείνει στα επόμενα 2-3 χρόνια μαζί του, θα μείνει η χωρία. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να με μένω μαζί του αυτή τη στιγμή. Με τόσο λίγο χρόνο που έχω. Είσαι καταρχάς... βούτυρο. Είσαι βούτυρο. Είμαι λίγα. Είσαι βουτυράκι. Ναι. Καταρχάς μου λείπουν πάρα πολύ όταν δεν είμαι μαζί του. Κατά δεύτερον, δεν θα μπορούσα να μαγειρεύω μόνη μου, γιατί έχω μαγειρέψει 4 φορές στη ζωή μου. Επίσης, να πλένει. Όχι με τίποτα. Οπότε μανούλα. Να σιδερώνει. Αυτά. Με τίποτα. Μόνη σου πλένει τα μαλάκια σου ή τα πλένει η μαμά σου. Το κάνει όλο έτσι. All the way. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Βασάκη.